Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της Ραπτικής Μπάικη Κυρίκου. Καλοκαίρι, ζέστη και πολλή δουλειά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα τσαντάκι που βρήκα σε κάτι βίντεο ενδιαφέροντα. Βίντεο. Στο εδώ πέρα. Αυτό το τσανταγιάκι θα φτιάξουμε για κοριτσάκια. Εύκολη κατασκευή. Έχουμε πει το βαρετό παύλα, όχι δύσκολο, βαρετό φτωχό, είναι να κόψουμε τα υφάσματα. Εάν κόψουμε τα υφάσματα, τελείωσε, το φτιάξαμε το έργο μας. Λοιπόν, αυτό είναι για την ανιψιά μου. Βέβαια δεν ξέρω αν η ηλικία της συνάδει με αυτό. Τέλος πάντων, εκεί ποπούν. Λοιπόν, ποπλίνα έβαλα, έντυσα όλα τα κομμάτια μου με βλυζελίνη και έβαλα και ενισχυτικό H630. Είναι αυτό που μου ξαναβάλει, που είναι σαν βλυζελίνη και πάνω το έχει κολλημένο τη βάτα. Δεν έχουμε τέτοιο, έχουμε την απλή βάτα, βάλτε αυτό και κολλήστε το είτε με σπρέι είτε με κόλλα γιούχου, τη στίκ, έχουμε επί κορπάκι. Έχουμε φετρίνα, βάλτε φετρίνα, έτσι, λίγο να είναι τσουποτό θέλουμε, να είναι λίγο μαλακωσμένο, εντάξει, ωραία, κάντε subscribe, κάντε like, κάντε ό,τι θέλετε, ελευθεροί είμαστε, εγώ θέλω να περνάτε όμως καλά, απαιτώ. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε, για να σας αγαπούν. Ναι, εντάξει, πολλά φιλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλω 4 κομμάτια, 26 επί 19. Τα 2 θα είναι το εξωτερικό που θέλω να φαίνεται και τα 2 θα είναι το εσωτερικό εφόδρα. Ωραία, 26 επί 19, συν 2 κομμάτια. Ενίσχυση, θα βλέπετε, έχω βάλει το HX30 που είχαμε βάλει και σε άλλες κατασκευές, αλλά μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο σε ενισχυτικό όπως είναι η φετρίνα κτλ. Λοιπόν, θέλω 2 17 επί 14 που είναι το καπάκι θα είναι αυτό και ένα ενισχυτικό το ίδιο 17 επί 14. Αυτό το βλέπετε πως είναι. Είναι σαν να έχει βλυζελίνη από τη μία και από την άλλη έχει βάτα. Για να καταλάβετε. Και θέλω για τον ημάντα ένα 40 επί... Όχι, 70 επί 6. 70 επί 6. Θέλω περίπου 40 εκατοστά πομπον, ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Ωραία. Ένα snap. Για κουμπωματάκι και θέλω όλα τα κομμάτια να τα περάσω βλυζελίνη. Όλα τα έχω περάσει βλυζελίνη, όλα. Λοιπόν, ανοίγω ανεμιστέ γιατί θα πεθάνω αυτή τη στιγμή από τη ζέστη και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το εξωτερικό κομμάτι. Ψέματα. Θέλω στα δύο εξωτερικά κομμάτια, στα δύο εξωτερικά, να κολλήσουμε τα δύο ενισχυτικά μας. Ωραία, έτσι και έτσι. Ωραία, εδώ και εδώ. Και βάλτε μου και στο καπάκι εδώ, στο εξωτερικό πάλι. Για να ξεμπερδεύουμε από αυτά τέλος πάντων.
Προφανώς έχω κάνει μια βλακεία, αλλά δεν πειράζει. Εγώ τη βλέπω ήδη. Αφήνω το σίδερο λοιπόν στην άκρη προς το παρόν. Πιστεύω να τα βλέπετε όλα. Ναι. Πάρτε μου λοιπόν τώρα το εξωτερικό κομμάτι και διπλώστε μου στη μέση. Για να μην σας κουνήσει, βάλτε και μια καρφιτσούλα έτσι στη μέση και πάρτε με το χάρακά σας και μετρήστε μου από αυτό που ανοίγει από εδώ σε εκεί 3 εκατοστά 3 εκατοστά από την άκρη εδώ. Ωραία. Και τραβήξτε μου μία ευθεία από το σημαδάκι κάτω. Βάλτε το λίγο στα πλάγια. Το βλέπουμε. Και πάρτε μου το ψαλίδι σας. Ωραία. Τώρα, όπως είναι, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πιατάκι και να το κάνουμε εδώ, να στρογγυλέψουμε λίγο εδώ πέρα για να το κόψουμε. Ωραία. Ή αν έχετε αυτό χάρακα που έχει ήδη τα μικύκλια, το βάζουμε εδώ, αυτό που μας βολεύει το ημικύκλιο και το κάνουμε. Δηλαδή εδώ πέρα έχει ημικύκλιο αυτό εδώ πέρα. Δεν έγινε καλό. Άτο. Μια χαρά είναι. Λίγο θα ισχυώσω εδώ πέρα. Ωραία. Για να μετάξει λοιπόν θα το κάνω σε και στα υπόλοιπα. Θα διπλώσω και το άλλο εξωτερικό κομμάτι στη μέση. Προσοχή από που θα το κόψουμε, έτσι. Και κάντε μου και το ίδιο και στις φόδρες. Ωραία, τα έχουμε κόψει όλα, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάρτε μου τώρα το καπάκι, εγώ θα πάρω τις φόδρες για να το τσαλακώσω πιο εύκολο, πιο εύκολα. Ωραία. Ωραία, θα πάρω λοιπόν το καπάκι και θα το τσακίσω στη μέση. Και από την ανοιχτή μεριά, από τη γωνία της κλειστής στην ανοιχτή, πάλι με το πιατάκι μας θα κάνω αυτό εδώ πέρα. Θα κόψω.
δημιουργήσω λοιπόν ένα καπάκι. Λογικά θα μπαίνει έτσι. Ωραία. Οπότε, θα σας πω τι βλακία έκανα εγώ. Βλέπετε πως είναι το design, το σχέδιο του υφάσματος. Είναι έτσι, θα πρέπει να ήταν έτσι για να βγει ωραίο το... Γενικά να προσέχετε τη φορά του υφάσματός σας, έτσι, το σχέδιο που έχει. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να το ξανακόψω και να το ξανά. Πρόσεξα το design να κύριου κομματιού να είναι σωστά και δεν έδωσε σημασία σε αυτό. Καλά, εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλα σίγουρα. Δεν είναι λόγος αυτός. Απλά το λέω σε εσάς να προσέχετε. Να το λοιπόν. Λοιπόν, παίρνουμε το καπάκι και παίρνουμε τα πομπόν. Αυτό βέβαια είναι προαιρετικό, έτσι που σελίδι δεν έχει, δεν βάζει κιόλας άμα δεν θέλει. Και με τα πομπόν να είναι μέσα τα πομπόν. Έτσι δηλαδή. Αου. Λοιπόν, και θα κάνω το γαζί γύρω-γύρω να το ματσακώσω. Το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα κόψω και το περισσεύει, δηλαδή και πού της πάει που το βλέπω. Πάρτε μου τη φόβρα και καπακώστε μου, καλή με καλή. Κάσε τον λόγο. Πειράζει. Λοιπόν. Και θα κάνω και εδώ ένα γαζί. Πάλι πίσω. Λοιπόν, θα το σκουντουφλάω εδώ, δεν πειράζει.
θα κάνω κάποιες... Όχι, θα κάνω, θα πάρω την ψαλιδάρα μου. Τα κορκοδιλάκια. Και εδώ που είναι οι καμπύλες, θα το ξεκορκοβλιάσω. Στο καλό που χτυπάει τους αναμυστήρας. Στο γράμμα του καραγκιόζου. Για έλα πίσω. Από εδώ έλα καλό μου. Συγγνώμη, ε. Εκεί καλά είσαι. Ωραία. Και γυρίστε. Σιδέρα στο αιμαλάχι κιόλας. Προσεκτικά τα σιδερώνετε γιατί τα πομπών λιώνουν. Αλλιώς είναι νάιλον. Λοιπόν, πάρτε μου τώρα το ένα εξωτερικό κομμάτι και βρείτε μου τη μέση. Κάντε μου ένα σημαδάκι. Και βρείτε μου και τη μέση από το καπάκι. Και καλή με καλή, καλή του καπακιού με καλή του εξωτερικού κομματιού, βάλτε τα έτσι και βάλτε είτε καρφίτσες είτε μανταλάκια. Να μην κουνηθούν, να βγάλετε έξω το πομπόν. Άρε πομπόν. Έτσι. Και κάντε μου ένα γαζί για να μας κουνάει κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να σκεφτούμε λίγο. Βλέπουμε επισκεφτούμε. Θα πάρουμε το άλλο εξωτερικό κομμάτι και θα το καπακώσουμε. Το μελό, θα το κόψω. Βρείτε μου και αυτού τη μέση σε μια τελική. Και γύρω γύρω βάλτε μου είτε μανταλάκια είτε καρπίτσες. Και πάρτε μου και τις φόδρες. Βρείτε μου τη μέση, αν θέλετε. Βοηθάει τα σημαδάκια, γενικά βοηθάνε αυτά. Και ενώστε μου καλή με καλή.
Και βάλτε γύρω-γύρω καρφίτσες και τώρα, αφού βάλουμε γύρω-γύρω καρφίτσες, θα βάλω εγώ. Θέλω εδώ γύρω-γύρω να το ραζώσουμε γύρω-γύρω, όχι το επάνω, γύρω-γύρω. Και τη φόδρα επίσης γύρω-γύρω, αλλά όχι εδώ. Αφήστε μου γύρω στα 10, γύρω στα 10 εκατοστά ανοιχτό. Και θα ραζώσουμε εδώ, μέχρι εδώ. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Και είτε με το κορκοδιλάκι είτε με το ψαριδάκι. Γυρίστε μου. Ορίστε πως είναι το τσαντάκι μας. Περίπου. Να κάνουμε το λιμάντα. Λοιπόν, πώς το κάνουμε πάντα. Διπλώνω στη μέση, βλέπουμε σίδερο. Αμήλωσα τον νεμιστήρα να μην κάνει μασάρια. Έχει δρώσει πλάτη μου. Και μετά ανοίγω και ενώνω τις δύο άκρες. Τη μία άκρη να φέρει στη μέση και η άλλη άκρη να φέρει στη μέση εν ολίγης, όπως κάνουμε παρέλια. Και μετά θα γυρίσω. Και όπως είναι λοιπόν έτσι τώρα, θα πάω πάλι στη μηχανή και θα κάνω δύο παράλληλα γαζιά ώστε να το ματσακώσω. Πάω πάλι πίσω και θα τις φτιάξω. Λοιπόν, πάρτε μου το βασικό κομμάτι ωραία. Να κάτσω εδώ καλά και εδώ που είναι η ανοιχτή και καλά μεριά, για να γίνει πιο αυτό εδώ πέρα, από τη μέσα μεριά
Και εδώ που είναι η ραφή που ξεκινάει, βάλτε μου τον ημάντα. Βλέπετε. Και από την άλλη μεριά, το ίδιο. Βλέπουμε. Και κάντε μου λίγο γαζάκι εκεί πέρα, για να μην μας φύγει. Λοιπόν τώρα, αυτό εδώ θα είναι, ωραία, τώρα όπως είναι, μαζεύτε μου εδώ πέρα τον ημάντα, πάρτε μου τη φόδρα όπως είναι γυρισμένη από την κακή μεριά και χώστε μου το τσαντάκι μέσα στη φόδρα, ουσιαστικά η καλή μεριά του τσαντακίου με την καλή φόρμα του της εφόδρας θα φιλιούνται. Προσοχή ο ημάντας να μην κακοπιαστεί πουθενά. Και όπως είναι εδώ, ενώστε μου τις ραφές. Και απέναντι. Δες καλό μου πομπον μέσα μου σου καμιά. Λογικά έχετε, βλέπετε και τα σημάδια που είχα κόψει για τη μέση που μας σημαδέψει τις μέσες του τσαντακίου μας και της φόδρας. Και τώρα γύρω γύρω θα κάνουμε γαζάκι τσίμα τσίμα. Ιδανικά είναι άμα έχετε βραχίον αυτή τη μηχανή, να το βγάλετε, είναι η ώρα για να το βγάλετε. Τώρα δείτε την ποινή μου άποψη. Λοιπόν, πάω πάλι πίσω. Αν έχετε αφήσει μεγάλα περιθώρια, είναι η ώρα για να τα κόψετε. Για να δω τώρα, από την τρύπα από κάτω, γυρίστε μου τα μέσα έξω. Βγάλετε έξω τη φόδρα, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε όλα ίσια και όλα όμορφα και όλα ωραία.
Κοιτάξτε τις γωνίες, όπα. Εδώ τις κόντρες. Και εδώ θα το κλείσουμε είτε με κρυφή βελονιά, χλώμο. Και θα το κόψω τώρα μέσα το φοδρί του, φτιάχνοντας τις γωνίες. Μέσα και φτιάξτε μου τις φόδρες σωστά εδώ και κάντε μου ένα εξόγαζο. Βλέπω εδώ γύρω 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 όλο. Ιδανικά τα σιδέρωνα. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε το τελευταίο βήμα που είναι το σναπ. Πάμε να βάλουμε σναπάκια. Θέλουμε αυτά τα δύο τα σναπάκια μας και θέλω όμως και το τριφυτήρι που δεν το έχω εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Θέλω να βρω τη μέση του καπακίου μου, τουλάχιστον περίπου, εδώ λέει ότι είναι. Και βάσει αυτού θέλω να είναι κάπου εδώ. Ωραία. Υπολογίζω περίπου πού θα είναι το σναπάκι μου. Βλέποντας τη μέση. Εδώ. Και βάζω τις μήτρες που κάνουν τρύπα. Τη μικρό θα διαλέξω. Α. Μου έφυγε. Και θα πάρω σναπάκι χρώματος. Θα πάρω κόκκινο. Να κάνω να πάρω ροζ. Πάρω ροζ. Και αλλάζω μήτρες και φύτρες. Έχουμε
κάνει πάρα πολλά βίντεο πώς μπαίνουν τα σναπάκια. Πάρα πολλά όμως. Σου πάω. Και τώρα θα κοιτάξω να το κάνω, να βάλω και την απέναντι μεριά σωστά. Θα πάρω πάλι το στυλό μου και θα σημαδέψω. Είμαι σίγουρη ότι πρέπει εκεί να είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτοιμο. Διοργανώσω και τα σημαδάκια να μην φαίνονται άσχημα. Έτοιμο το τσαντάκι μου. Πάμε να κάνουμε το φινάλε μας. Θέλετε, πάμε. Τελείωσε λοιπόν και αυτό το βίντεο. Φτιάξαμε το τσαντάκι, το τσαντάκι, το μικράκι, το τσαντάκι. Καλό! Αρέσει σας? Μένα μου αρέσει. Έτσι. Φοράει αυτό το τσαντάκι το παιδικό, φοράει κινητό, φοράει τσιγάρα. Ούψ, παιδικό είπα. Ποτέ τσιγάρα. Πουθενάκι για κανένα. Λοιπόν, φοράει σίγουρα πραγματάκια. Θα μπορούσαμε ιδανικά να βάλουμε και, και ένα τσεπάκι αν θέλαμε. Δεν το σκέφτηκα. Δεν πειράζει. Στο επόμενο. Αυτό ήταν λοιπόν. Σας φιλώ. Σας αγαπώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, subscribe και like. Εγγραφή και αρέσει σου ή δεν αρέσει σου. Κάντε ό,τι γουστάρετε, αλλά να αγαπάτε, για να σας αγαπούν. Φιλιά πολλά!